Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μηταλίδη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που επανέρχεται, που έρχεται αυτό το θέμα. Επανέρχεται νομίζω αυτό όχι, το θέμα. Καταρχήν μου δώσατε μια πολύ καλή πάσα για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση το συγκεκριμένο αίτημα ναι. με την κουβέντα την οποία είχαμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα με τον μακαριστό Σεραφή. Ο οποίος ήθελε και αυτός όμως ένα νέο ναό, αλλά στο... Αν με αφήσετε ναι. δύο λεπτά θα σας πω ακριβώς ποια είναι η πολύ ουσιαστική διαφορά. Ο μακαριστός ζητούσε μπαίνοντας στην πόλη, στην είσοδο αριστερά, στην Κύκνων. Στο οικόπεδο, το μεγάλο. Το μεγάλο το οικόπεδο να χτιστεί ναι. ένας καινούριος μητροπολιτικός ναός. Ενώ εδώ είναι πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση ο νυν Μητροπολίτης ζητάει να γίνει ένα μικρός ναός τύπου προσκυνήματος στην περιοχή του πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας. Αυτό είναι για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Γιατί ο πρώτος ναός ουσιαστικά θα μπορούσε μετά να μιλάμε και για συνοικία εκεί της περιοχής, ενώ εδώ είναι ένας ουσιαστικά βυζαντινός προσκυνηματικός ναός. Ένας μικρός ναός δηλαδή. Θα έλεγα εγώ, γιατί βυζαντινός από τη στιγμή που δεν έγινε εκείνη την εποχή δεν μπορεί. Σωστά, μετά βυζαντινός. Σωστή παρατήρηση. Άρα λοιπόν εδώ θα χρειαστεί, εδώ είναι στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας βέβαια, έτσι. Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, ναι. Σε ποιο σημείο ακριβώς, κύριε Μηταλίδη? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είχατε πριν και την τοποθέτησή μου κατά το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποφανθούν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, αν μπορεί και πού μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Στην πρόταση, αύριο βέβαια θα είναι ο Μητροπολίτης εδώ μαζί μας, ο οποίος είχε ζητήσει, από ό,τι κατάλαβα και από αυτό που είπαμε λίγο στο τηλέφωνο, είχε ζητήσει να βρίσκεται στη συνεδρία συγκεκριμένη. Θα μας τα πει και αύριο και θα μας εξηγήσει ακριβώς την πρότασή του. Γιατί δεν καλέστηκε χθες ο Μητροπολίτης να πει και ο ίδιος? Γιατί δεν συζητούσαμε το θέμα. Ναι. Είναι όπως κάθε επιστολή που έρχεται από κάποιον επίσημο φορέα. Ποτέ δεν καλούμε κανέναν. Δεν θα κάναμε εξαίρεση ή διάκριση στο συγκεκριμένο θέμα. Όταν θα έρθει η ώρα να συζητήσουμε επί της ουσίας το θέμα, τότε πολύ ευχαρίστως θα κληθεί, θα συζητήσουμε, θα εκφέρει τις απόψεις του για όση ώρα θέλει. Αλλά στο χθεσινό δεν ήταν απλά, γι' αυτό ήταν και μάλιστα στα προημερησίας. Ναι. Δεν ήταν θέμα ούτε για το οποίο κληθήκαμε να πάρουμε κάποια απόφαση. Ήταν απλά ένα θέμα ενημέρωσης προς το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Λογικά λοιπόν από χθες οι σύμβουλοι δεν ξέρουν. Δεν έχουμε λόγο να ψηφίσουμε ναι. κάτι και να αποφασίσουμε κάτι. Δεν χρειάζεται να έρθει κάποια πλευρά να εκφέρει τη γνώμη της και να πει τα επιχειρήματά της για το ναι. υπέρ ή για το κατά της συγκεκριμένης άποψης. Όταν μάλιστα. φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα κληθεί. Είστε σίγουρος πως θα κληθεί, όπως έγινε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Από οποιοδήποτε πολίτη ή φορέα ζήτησε κάτι μάλιστα. αντίστοιχο. Να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Μηταλίδη, το θέμα αυτό με τη μορφή που θα έχει αυτός ο μεταβυζαντινός ναός προσκυνηματικός, δεν θα είναι πολύ μεγάλος και τα λοιπά. Συμφωνείτε, είναι κάτι το οποίο το έχει ανάγκη η περιοχή, η πόλη και τα λοιπά? Γιατί πρέπει να μιλήσετε τώρα, πέρα από την ψήφο σας, πρέπει να μιλήσετε και οι σύμβουλοι καθαρά. Δική μου άποψη, καταρχήν είπαμε, είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις να απαντήσω αν μπορεί ναι. να γίνει, γιατί έχετε δει κατά διαστήματα υπάρχει βούληση από το Δήμο να κάνει διάφορα πράγματα και μπλέκουμε με διεκτησίες, μπλέκουμε με κτηματική, μπλέκουμε με δημόσιο και πάει λέγοντας. Αν προσπεράσουμε αυτό το κομμάτι και πούμε ότι όλα μπορούν να γίνουν και δίνει το OK ναι. οι τεχνικές υπηρεσίες, τότε πρέπει είναι το δεύτερο κομμάτι να δούμε αν υπάρχει πολιτική βούληση για να γίνει κάτι. Και η πολιτική βούληση θα εκφραστεί μέσα από το ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι θα γίνει. Και μετά να μπούμε και να συζητήσουμε αν η πόλη έχει ανάγκη από έναν ακόμα ναό ή όχι. Αυτός ο ναός, επειδή εμείς δεν έχουμε ακόμη την πρόταση του Μητροπολίτη, είναι ένας ναός ο οποίος πόσοι άνθρωποι μπορούν να μπουν μέσα? Θα μπορούσαμε, όχι ότι να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα και προφανώς για να το ζητάει ο καθένας από την πλευρά του που έχει καλύτερη γνώση, ναι. ξέρει καλύτερα τι είναι αυτό το οποίο ζητάει,
αλλά θα μπορούσαμε σε πρώτη φάση να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο και, ακόμα και τουριστικά με θρησκευτικό τουρισμό το σύμβολο της πόλης που είναι η Παναγία η Κουμπελίδικη και να σταματήσει να είναι ένα πάρκινγκ απ' έξω. Να έχουμε ανοιχτές και προσβάσιμες στις εκκλησίες μας 365 μέρες το χρόνο, γιατί έχουμε πάνω από 80 βυζαντινούς και με βυζαντινούς ναούς, τους οποίους μπορούμε να τους κάνουμε επισκέψιμους για τους δημότες και για τους τουρίστες. Και στην επόμενη φάση ναι, να έρθουμε και να συζητήσουμε αν πραγματικά υπάρχει ανάγκη για ένα ακόμα ναό μέσα στην πόλη ή όχι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω την απάντησή σας ότι μάλλον δεν είναι στην προτεραιότητά σας προσωπικά. Δεν προσωπική μου άποψη λέω. Δεν λέω ότι αν είναι την προσωπική για το ναι, Δήμο την προσωπική σας άποψη. Νομίζω ότι μπορούν σε πρώτη φάση να αναπτυχθούν όλα τα προηγούμενα και μετά να συζητήσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν έρθει ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα θέματα, τώρα μιλάμε καθαρά σε θεωρητικό τώρα, επίπεδο. Τώρα, ξέρετε ποιο είναι το μπλέξιμο, κύριε Μηταλίδη. Όταν θα έρθει η σειρά των Δημοτικών Συμβούλων να ψηφίσουν, εκεί λοιπόν, και επειδή αφορά θέμα της Εκκλησίας, δεν ξέρω πόσοι θα μπορέσουν να ψηφίσουν και το όχι, γιατί εγώ καταλαβαίνετε ότι έρχονται θέμα, σε... Ναι. Το θέμα της Εκκλησίας και του χτίσματος ενός ναού, και άλλο θέμα το θρησκευτικό κομμάτι. Πιστεύετε ότι δεν θα πρέπει να είναι δύο τελείως. Δεν θα δυσκολευτούν, πιστεύετε λοιπόν? Θα δυσκολευτούν. Που και εγώ προσωπικά μπορεί να δυσκολευτώ. Αλλά σας λέω, άλλο θέμα το τα της πίστης και το πώς πιστεύει και αν πιστεύει οποιοδήποτε από εμάς. Ναι. Και άλλο θέμα το αν θα χτιστεί ένας ακόμα ναός σε μια περιοχή. Ναι. Δηλαδή, να το πω απλά πώς το σκέφτομαι εγώ. Δεν θα γίνει κάποιος περισσότερο ή λιγότερο χριστιανός αν θα έχει μία ακόμα εκκλησία μέσα στην Καστοριά ή όχι. Επειδή μας το ρωτάνε εδώ, η προηγούμενη πρόταση του Μακαριστού Μητροπολίτη, ποια τύχη είχε? Είχε πει όχι το Δημοτικό Συμβούλιο τελικά? Δεν έφτασε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έφτασε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως επίσης και το συγκεκριμένο μπορεί να μην φτάσει ποτέ. Πώς μπορεί να μην φτάσει ποτέ? Υπάρχει μια πρόταση. Άμα γνωμοδοτήσουν αρνητικά οι τεχνικές υπηρεσίες, πώς θα φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο? Α, εσείς τώρα δηλαδή, για να καταλάβουμε και γι' αυτό σας έχουμε σήμερα. Από εδώ και πέρα που πήρατε την πρόταση, ποιες ενέργειες θα κάνετε? Καταρχήν, αυτό το έγγραφο, όπως και ό,τι αίτημα έρχεται από κάθε δημότη, ναι, κατηγοριοποιείται, χρεώνεται στην αντίστοιχη υπηρεσία και η αντίστοιχη υπηρεσία κρίνει αν πρέπει αυτό να προωθηθεί και να υλοποιηθεί ή όχι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το συγκεκριμένο πού θα το πάτε τώρα εσείς? Αυτό θα πάει στις τεχνικές υπηρεσίες. Αυτές οι τεχνικές υπηρεσίες σε ποιο διάστημα θα σας απαντήσουν αν γίνεται ή όχι? Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Υπάρχουν αυτές, για να αρχίσουμε να μιλάμε και λίγο πρακτικά και να γίνουμε, παρότι μιλάμε και για ένα θρησκευτικό κομμάτι, να γίνουμε και λίγο πιο κοινικοί, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στο Δήμο Καστοριάς ένα πολύ μεγάλο άγχος για να υλοποιήσει μια σειρά από πάρα πολύ μεγάλα έργα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολο να αφήσουν αυτά και θα πάνε, και λέτε, το λέτε κοινικά, είπατε, ναι. Το λέτε κοινικά, όντως. Και σας λέω, το λέω όσο πιο κοινικά γίνεται, ναι. Όχι στη λογική της άρνησης ή τη λογική, ξαναλέω, της πίστης. Το λέω στη λογική των πραγματικών γεγονότων. Αν αυτή τη στιγμή οι τεχνικές υπηρεσίες χάσουν μια εβδομάδα, 10 μέρες, τη στιγμή που έχουμε κάθε εβδομάδα σχεδόν δημοπρατήσεις και θα πρέπει να βρίσκονται έξω για να ελέγχουν και να επιβλέπουν τα έργα, αντιλαμβάνεστε ότι η χρονική στιγμή εκτιμώ ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να ξεκινήσει η τεχνική υπηρεσία μια τέτοια μελέτη. Μάλιστα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό, όσο μικρό κι αν είναι, ναι, ότι χρειάζεται κανονικά μια μελέτη από τις τεχνικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Ίσως και γνωμοδοτής, γιατί αναφέρει. Εγώ σας είπα μετά από εκεί και μετά, εγώ είπαμε για να απλοποιήσουμε την κουβέντα μας, ότι θα είναι όλα εύκολα. Έχουμε δει και το έχουμε συζητήσει και μαζί πάρα πολλές φορές, ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει βούληση, αλλά δεν μπορούμε, χανόμαστε στο δεδαλώδες στο δημόσιο τομέα και της γραφειοκρατίας του. Τώρα, εμείς αύριο, όπως είπαμε, θα έχουμε εδώ τον Μητροπολίτη. Θα μας εξηγήσει ακριβώς την πρότασή του. Αλλά εσείς που την έχετε ήδη στα χέρια σας και την έχουν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, επειδή είναι και πολυσέλιδη από ό,τι είπατε, τουλάχιστον όπως σας ακούσαμε, είναι τεκμηριωμένη αυτή η πρόταση? Σας φαίνεται δηλαδή ότι Ήταν έχει μια βάση αυτή η πρόταση? Η άποψη του αιτήματος είναι αρτιότατη, δεν μπορεί να πει κανένα. Αρτιότατη, μάλιστα. Αλλά από την άποψη των τεχνικών προδιαγραφών και τα υπόλοιπα, σας λέω ότι όπως ούτε εγώ ούτε και η Μητρόπολη μπορεί να έχει τη γνώση σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα κομμάτια. Αλλά σαν πρόταση για τους λόγους τους οποίους παραθέτει και για την αναγκαιότητα την οποία παραθέτει
Ο Μητροπολίτης είναι αρτιότατη. Είναι αρτιότατη. Από τις συζητήσεις που πιθανά να κάνετε και με συμβούλους της πλειοψηφίας ή και της μειοψηφίας, καταλάβατε περίπου ποιο είναι το πνεύμα του ΣΥΔΙ. Μοιρασμένες οι απόψεις. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να το δούμε. Και βεβαίως... και σας λέω, εκεί που η μεγαλύτερη κουβέντα η οποία ξεκινάει είναι και ρωτάει κάποιος, και εύλογα ρωτάει, σας λέω είναι και δικιά μου απορία, τι θέλουμε ακόμα ένα ναό τη στιγμή που η Καστοριά έχει, σας είπα, πάνω από 80 βυζαντινές και με βυζαντινές εκκλησίες μέσα στον αστικό της ιστό. Κύριε Μηταλίδη, μένουμε προς στιγμή σε αυτά, γιατί αν έρθει το θέμα κάποια στιγμή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μια τελευταία έτσι πρόταση, ότι αν έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ξέρετε ότι θα έχει οριμάσει τόσο η σκέψη, θα έχουν ξεκαθαρίσει και στο δικό μου αλλά και σε όλων των Δημοτικών Συμβούλων το μυαλό τι είναι αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε και δεν θα μιλάμε θεωρητικά. Σωστά. Οπότε αν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το πιο πιθανό είναι ότι θα έρθει για να πάρει την έκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε αν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε λογικά το Δημοτικό Συμβούλιο θα πει ναι. Ναι. Αυτή είναι η κατεύθυνση που λέτε. Ωραία. Έχει αξία λοιπόν να ακούσουμε και αύριο τον Μητροπολίτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μηταλίδη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.